Φανταστείτε έναν διαστρικό ταξιδιώτη που αναζητά νέα κατοικία. Μετά από βλάβη του συστήματος πλοήγησης, αναγκάζεται να προσεδαφιστεί σε έναν αστεροειδή κάποιου άγνωστου συστήματος. Η ανακούφισή του από την επιτυχία της προσεδάφισης γρήγορα μετατρέπεται σε δέος και τρόμο, γιατί ο αστέρας του συστήματος είναι ο Άλφα του Ορίωνα, ένας γιγάντιος ήλιος που πλησιάζει στο εκρηκτικό τέλος του. Ο Άλφα του Ορίωνα είναι ευρύτερα γνωστός ως Betelgeuse ή Betelgeuse, ενώ στην Ελλάδα συχνά τον αποκαλούμε Betelgeuse ή Βετελγόζη. Αυτές οι λέξεις όμως αποτελούν παρεφθαρμένες αποδόσεις του αρχικού αραβικού ονόματος Yad al-Jawza, που σημαίνει το χέρι του Ορίωνα. Η απόστασή του από εμάς είναι 642 έτη φωτός και είναι ένας κόκκινος υπεργίγαντας αστέρας. Μάλιστα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα άστρα που μπορείτε να δείτε με γυμνό μάτι, αφού είναι περίπου 900 φορές μεγαλύτερος από τον ήλιο μας. Ο Betelgeuse γεννήθηκε περίπου πριν από 8,5 εκατομμύρια χρόνια και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως ένας γιγάντιος μπλε αστέρας. Η μάζα του εκείνη την εποχή ήταν υπερβολικά μεγάλη, φτάνοντας στις 20 ηλιακές μάζες. Αυτό το γεγονός από μόνο του τον κάνει υπερβολικά ασυνήθιστο, διότι μόνο ένα στα 3 εκατομμύρια άστρα που συναντούμε σήμερα στο γαλαξία μας έχει τόσο μεγάλη μάζα. Κι όμως, αυτά τα σπάνια και γιγάντια άστρα είναι καθοριστικά για την ύπαρξή μας, γιατί με τον εκρηκτικό του θάνατο εμπλουτίζουν το διάστημα με τα απαραίτητα στοιχεία για το φαινόμενο της ζωής. Το βασικό τους καύσιμο, όπως και στην περίπτωση των μικρών άστρων, είναι φυσικά το υδρογόνο. Στον πυρήνα τους, το υδρογόνο μετατρέπεται σταδιακά σε ήλιο μέσω της πυρηνικής σύντηξης, απελευθερώνοντας τρομακτικά ποσά ενέργειας. Σε κάθε δευτερόλεπτο παράγεται ενέργεια που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες τρισεκατομμύρια υδρογονοβόμβες. Έτσι, η μεγάλη μάζα των γιγάντιων άστρων οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη φωτεινότητα, αλλά και σε ταχύτερη κατανάλωση των καυσίμων. Με άλλα λόγια, λάμπουν εντονότερα, αλλά για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Όπως είχαμε πει και στο επεισόδιο για τη ζωή των άστρων, όταν το υδρογόνο αρχίσει να εξαντλείται στον πυρήνα, ο πυρήνας συρρυκνώνεται και η θερμοκρασία του αυξάνεται υπερβολικά. Όταν πια φτάσει σε θερμοκρασίες της τάξης των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, μπορεί πλέον να συνεχίσει την πυρηνική σύντηξη, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας το ήλιο ως καύσιμο. Έτσι, δημιουργεί άνθρακα και στη συνέχεια οξυγόνο. Λόγω όμως της πολύ μεγάλης θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στον πυρήνα του, τα εξωτερικά στρώματα του αστέρα διαστέλλονται υπερβολικά. Ο αστέρας μεγαλώνει, γίνεται πιο αραιός, η θερμοκρασία της επιφάνειάς του μειώνεται και τελικά μετατρέπεται σε έναν κόκκινο υπεργίγαντα. Ο Betelgeuse βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη φάση της ζωής του. Παρατηρείται λοιπόν το εξής παράδοξο. Εάν ο ήλιος μας είχε την ίδια ηλικία με τον Betelgeuse, θα ήταν ένα νεογέννητο άστρο, ενώ ο υπεργίγαντας αστέρας είναι κοντά στο τέλος της ζωής του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσα στα επόμενα 100.000 χρόνια θα γίνει supernova, δηλαδή θα πραγματοποιήσει μια έκρηξη που θα διασκορπίσει τα υλικά του στο διάστημα. Σήμερα, ο Betelgeuse ακτινοβολεί 125.000 φορές περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο μας. Η θερμοκρασία του όμως είναι χαμηλότερη, της τάξης των 3.300 βαθμών Κελσίου, γι' αυτό και έχει κοκκινοπό χρώμα. Στα αρχικά του στάδια όμως, όταν ήταν μπλε αστέρας, είχε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 30.000 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το μέγεθός του δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται έντονα. Είναι δηλαδή ένας παλώμενος γίγαντας, με τη διάμετρό του να κυμαίνεται από τις 550 μέχρι τις 920 ηλιακές διαμέτρους, ενώ σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις 1000 ηλιακές διαμέτρους. Εάν λοιπόν τον τοποθετούσαμε στη θέση του ηλίου μας, τότε η επιφάνειά του θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν μέχρι την τροχιά του πλανήτη Δία. Πού οφείλονται όμως αυτές οι μεταβολές στη διάμετρό του? Η απάντηση κρύβεται στη λεπτή ισορροπία μεταξύ της βαρύτητας που συμπιέζει το άστρο προς τα μέσα και της πίεσης στο εσωτερικό του που οθεί τα υλικά του προς τα έξω. Όταν κυριαρχεί η πίεση, ο αστέρας αρχίζει να διαστέλλεται. Όταν γίνει αρκετά μεγάλος και αραιός, η πίεση μειώνεται, με αποτέλεσμα η βαρύτητα να γίνει ο πρόσκαιρος κυρίαρχος. Ωστόσο, λόγω της αδράνειας, τα εξωτερικά στρώματα συνεχίζουν για ένα χρονικό διάστημα να κινούνται προς τα έξω. Τελικά η βαρύτητα τα επιβραδύνει και τα αναγκάζει να κινηθούν προς τον πυρήνα. Έτσι ο αστέρας συστέλλεται.
Και πάλι όμως, λόγω της αδράνειας, η συστολή δεν σταματάει όταν εξισορροπηθούν οι επιδράσεις της πίεσης και της βαρύτητας, αλλά συνεχίζει για λίγο ακόμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλης πίεσης στο εσωτερικό. Έτσι επαναλαμβάνεται διαρκώς αυτός ο κύκλος διόγκωσης και συρρίκνωσης και ποτέ δεν επιτυχάνεται η ισορροπία που παρατηρούμε στο δικό μας ήλιο. Για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα πόσο ευμετάβλητο είναι το σχήμα του Betelgeuse, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Επειδή είναι πολύ αραιός και μεγάλος, στην επιφάνειά του η βαρύτητα είναι πάρα πολύ ασθενής. Συγκεκριμένα αντιστοιχεί μόλις το 0,3% της βαρύτητας που βιώνουμε στη Γη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να επιβιώσουμε στην επιφάνειά του, θα αισθανόμασταν σχεδόν σαν να μην είχαμε καθόλου βάρος. Ενδεικτικά, στην επιφάνεια του ηλίου μας, το βαρυτικό πεδίο είναι 25 φορές ισχυρότερο από το Γήινο, δηλαδή πάνω από 8.000 φορές ισχυρότερο από τον Betelgeuse. Επομένως, η επιφάνεια του Betelgeuse είναι ιδιαίτερα χαοτική και ρευστή, σαν να κοχλάζει, και έτσι είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί αυστηρά. Μάλιστα, κατά καιρούς χάνει τεράστιες ποσότητες μάζας, οι οποίες σχηματίζουν εκτεταμένα νέφη γύρω από το άστρο. Σε αυτή τη φωτογραφία από το τηλεσκόπιο VLT βλέπετε τον εφέλωμο που περιβάλλει τον αστέρα, το οποίο φτάνει σε απόσταση 400 αστρονομικών μονάδων από αυτόν. Η μαύρη περιοχή είναι μια πολύ φωτεινή περιοχή γύρω από τον Betelgeuse που οι ερευνητές την έχουν αφαιρέσει προκειμένου να φανούν οι λεπτομέρειες στο κέντρο της εικόνας. Η επιφάνεια του αστέρα περικλείεται από τον μικρό κόκκινο κύκλο. Συνήθως οι φωτογραφίες των άστρων δεν παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και με μεγάλα τηλεσκόπια τα άστρα φαίνονται σχεδόν σημειακά. Ωστόσο, ο Betelgeuse μπορεί να φωτογραφηθεί διότι είναι υπερβολικά μεγάλος και βρίσκεται σχετικά κοντά σε μας. Αυτή η φωτογραφία από τα ραδιοτηλεσκόπια Άλμα στη Χιλή είναι η καλύτερη φωτογραφία του αστέρα που έχει ληφθεί ποτέ. Η λευκή περιοχή αποτελεί μια γιγάντια φυσαλίδα ανωδικών ρευμάτων υψηλής θερμοκρασίας, από την οποία εκτοξεύεται υλικό στον γύρο χώρο. Τον Οκτώβριο του 19, η λαμπρότητα του Betelgeuse άρχισε να μειώνεται σταδιακά, προβληματίζοντας τους παρατηρητές. Μάλιστα, μετά από 4 μήνες, η λαμπρότητά του είχε πέσει στο 1 τρίτο της κανονικής του λαμπρότητας, κάτι που μπορούσε να αντιληφθεί κανείς και με γυμνό μάτι. Ποια ήταν άραγε η αιτία αυτού του φαινομένου? Στο διαδίκτυο ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα, με πάρα πολλές δημοσιεύσεις που μιλούσαν για επικείμενη έκρηξη supernova. Όμως προς το τέλος του Φεβρουαρίου του 20, η μείωση της λαμπρότητας του Betelgeuse αντιστράφηκε και άρχισε να γίνεται πιο λαμπρός, επιστρέφοντας τα κανονικά του επίπεδα. Παρατηρήσεις στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος έδειξαν ότι η φωτεινότητα του Betelgeuse δεν έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση της λαμπρότητάς του πιθανότατα οφείλεται σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα και όχι σε κάποιο φαινόμενο που σχετίζεται με το εσωτερικό του αστέρα. Η επικρατούσα υπόθεση λέει ότι μια έκταση σκόνης και αερίων έκρυψε ένα μέρος του άστρου στην πλευρά που βλέπουμε από τη Γη. Αυτή η πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία του τηλεσκοπίου VLT δείχνει τον Betelgeuse πριν και μετά τη μείωση της λαμπρότητάς του. Παρατηρήστε το σκοτίνιασμα ενός μεγάλου τμήματος του αστέρα, αλλά και το πόσο ευμετάβλητο είναι το σχήμα του. Άλλες υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για να εξηγήσουν το φαινόμενο αφορούν τον τρόπο που μεταφέρει τη θερμότητα στο εσωτερικό του ή τον σχηματισμό γιγάντιων ψυχρών σκοτεινών κοιλίδων στην επιφάνειά του. Οι κοιλίδες είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε και στο δικό μας ήλιο, αλλά σε υπεργίγαντες αστέρες ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε κάθε περίπτωση, η εξήγηση του νέφου σκόνης εξακολουθεί να είναι η επικρατέστερη. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν θα δούμε έκρηξη σούπερνόβα σύντομα. Όταν τελικά μέσα στα επόμενα 100.000 χρόνια ο Betelgeuse εξαντλήσει τα καύσιμά του, όλα τα στρώματα του αστέρα θα καταρρεύσουν και θα κινηθούν προς τον υπέρυπηκνο πυρήνα του. Στη συνέχεια θα ανακλαστούν στον πυρήνα προκαλώντας μια έκρηξη σούπερνόβα και τελικά του αστέρα θα διασκορπιστούν με μεγάλες ταχύτητες στον διαστρικό χώρο. Όταν συμβεί αυτό, η σελήνη θα αποκτήσει έναν λαμπρό σύντροφο, μιας και ο Betelgeuse θα είναι τόσο λαμπρός όσο η πανσέλινος. Μάλιστα, μπορεί να φαίνεται ακόμα και την ημέρα. Τα φωτόνια της έκρηξης θα φτάσουν σε μας 642 χρόνια αφότου θα έχει συμβεί και θα είναι ο πιο κοντινός σούπερνόβα που θα έχει παρατηρηθεί ποτέ. Κινδυνεύει η ζωή στη Γη από αυτήν την έκρηξη? Ευτυχώς όχι. Η ατμόσφαιρα της Γης θα μας προστατεύσει από τις ακτινοβολίες Χ και Γ, ενώ το οστικό κύμα που θα μεταφέρει υλικά της έκρηξης θα φτάσει στο ηλιακό μας σύστημα μετά από 6 εκατομμύρια χρόνια. Ακόμα και τότε όμως, ο ηλιακός άνεμος θα μας προστατεύσει και δεν θα επιτρέψει στα υλικά να πλησιάσουν πιο κοντά από τις 2,5 αστρονομικές μονάδες.
Στη θέση του Beetlejuice θα απομείνει ένας ταχύτατα περιστρεφόμενος αστέρας νετρονίων. Τα πλούσια και βαριά υλικά του αστέρα θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων άστρων, πλανητών και γιατί όχι, ακόμα και ζωής. Και αν τελικά προκύψει ζωή με νοημοσύνη, θα απολαύσει τις ομορφιές του σύμπαντος χωρίς ποτέ να μάθει για τον υπεργίγαντα αστέρα στον οποίο οφείλει την ύπαρξή της. Τον αστέρα που κάποιο άλλο μακρινό και παράξενο είδος ζωής αποκάλεσε κάποτε Άλφα του Ορίωνα. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τη ζωή και το θάνατο του υπεργίγαντα Beetlejuice. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στα social media. Η σειρά Αστρόνιο X αφορά ερωτήσεις και θέματα που προτείνουν οι φίλοι του καναλιού. Επομένως, γράψτε μου στα σχόλια τις ιδέες σας. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά.